λόγο. Σήμερα γιορτάζουμε μια μεγάλη νίκη της κοινωνίας, της οικολογίας, της Κύπρου. Όσοι απεργάστηκαν την εξαφάνιση από το πολιτικό σκηνικό της τίμιας και αγωνιστικής φωνής των οικολόγων έχουν σήμερα αποτύχει ιχτρά. Εμείς ως γνήσιοι, τίμιοι, αγωνιστές της δημοκρατίας, αγωνιστές των δικαιωμάτων των πολιτών, γνωρίζουμε ποιες είναι οι ευθύνες μας. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς, δεν είναι ώρα για αντεκδίκηση. Δίνουμε υπόσχεση στον κυπριακό λαό και ιδιαίτερα στις χιλιάδες αυτούς πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν ότι η ψήφος τους δεν θα πάει χαμένη. Ανασηκώνουμε τα μανίκια και εργαζόμαστε ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα και υπέρ των Κυπραίων πολιτών, υπέρ των Κυπρίων. Πιο δυνατά στη νέα Βουλή θα υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του απλού πολίτη, θα υποστηρίξουμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Χωρίς κανένα φόβο και με όσο πάθος μας επιτρέπει αυτή η σημερινή νίκη, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για περισσότερη δημοκρατία σε αυτήν τη χώρα, για περισσότερη πρόοδο, για δικαιοσύνη και για τιμωρία των ενόχων. Νομίζω ότι τα μεγάλα κόμματα έχουν πάρει το μάθημά τους. Δυστυχώς αυτή η ήττα του δικομματισμού και του διπολισμού συνοδεύεται και από περισσότερη αποστροφή και από περισσότερη έκφραση τυφλής αγανάκτησης από μέρους των πολιτών. Εμείς θα αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια ότι η αγανάκτηση, η απόγνωση και η ισοπαίδωση είναι αδιέξοδος. Η πραγματική διέξοδος στους πόθους και στις ελπίδες του Κύπριου πολίτη είναι το κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτηδες που έδωσαν αυτόν τον σκληρό αγώνα. Το περασμένο Νιόβρη πολλοί είχαν βιαστεί να μας ξεγράψουν, ξέρετε. Αντιμετωπίσαμε τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, την προδοσία, τις αποστασίες, τους πληρωμένους αποστάτες και επιβιώσαμε νικητές. Από αύριο αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτής της μεγάλης νίκης που μας έχει δώσει ο κυπριακός λαός. Γιατί την αφιερώνουμε στον κυπριακό λαό και στην αγαπημένη μας πατρίδα, την Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Καμία ερώτηση. Λοιπόν, η πρώτη φορά που εισέρχεστε στην Βουλή είναι περισσότερο από ένα βουλευτή. Είναι πραγματική επιτυχία τη στιγμή που τον περασμένο Νιόβρη κάποιοι, όπως είπα και πριν, βιάστηκαν να ξεγράψουν από το πολιτικό σκηνικό το κίνημα Οικολόγων. Και αυτή η επιτυχία αφιερώνεται κυρίως στις ομάδες και στα κινήματα πολιτών που συνεργάστηκαν μαζί μας, αλλά και στους πολίτες που μας στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη εκλογική διαδικασία. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες. Έχετε ενδείξεις για τη δεύτερη έδρα?